Όπως είπαμε και σήμερα το πρωί στην Εκκλησία, είναι πένθυμος η μέρα σημερινή, γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία έχει τάξει να υπάρχει νηστεία, διότι η νηστεία είναι συνυφασμένη με το πένθος. Ο άνθρωπος που πενθεί για κάτι νηστεύει, όπως ωραία μας το διδάσκει τόσο η Τετάρτη όσο και η Παρασκευή, που για την Τετάρτη νηστεύουμε διότι ο Κυριός μας επολύθη, και για την Παρασκευή διότι εσταυρώθη. Και οι δύο μέρες αυτές είναι πένθυμες. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ να μιλούσα κάτι για έναν παρεξηγημένο θεσμό που κατεξοχήν τον έζησε και τον εκήρυξε ο Τίμιος Πρόδρομος, που ακούει στο όνομα νηστεία. Δυστυχώς έχει τόσο παρεξηγηθεί ο θεσμός αυτός και περιμένουμε την νηστεία να μας την υπαγορεύσει ο γιατρός σαν δίαιτα και όχι ο Χριστός σαν αρετή. Εκεί έχουμε καταντήσει εμείς. Αν μας πει ο γιατρός όχι, θα ακουστεί ο γιατρός και για τον εαυτό μας και για αυτούς που εξαρτώνται από μας, για τα παιδιά μας, για τους πάντας. Τώρα που το λέγει ο Χριστός δεν ακούγεται. Πολλοί προκειμένου να νηστέψουν τάζουν. Όταν ακούσει το πρωί ότι λόγω ότι σήμερα είναι Σάββατο μπορεί ο άνθρωπος να καταλύσει έλεον, έγινε πρόβλημα, λέει, σε μια κυρία. Εγώ έχω τάξει, λέει, να νηστεύω, λέει, την ημέρα αυτή. Όπως κι άλλοι έχουν τάξει να νηστεύουν την Παρασκευή. Είναι καλό, λέει, για τα μάτια. Άμα θέλεις να τάξεις και να έχει περιεχόμενο το τάμα σου και να μην λες αστεία και ανοησίες, δεν θα τάξεις να νηστεύεις ούτε του Σταυρού που είναι νηστεία και είσαι υποχρεωμένη, ούτε την Παρασκευή που είναι νηστεία και είσαι υποχρεωμένη. Σκοτώνεις τα σκοτωμένα, ε. Να τάξεις να νηστεύεις Δευτέρα, να νηστεύεις Τρίτη, να νηστεύεις Πέμπτη. Όχι να νηστεύεις τότε που είσαι υποχρεωμένο να νηστεύεις. Ανοησίες. Και λεγόμαστε χριστιανοί και το θεωρούμε περί πολλού, έχουμε τάξει να νηστεύουμε την Παρασκευή. Μα η Παρασκευή είναι αυτή η νηστεία. Τι έχει τάξει να νηστεύεις? Εκείνο που είσαι υποχρεωμένο να νηστεύεις, το θες και τάμα να πάρεις μισθό? Πώς δηλαδή είναι αυτό το πράγμα? Και έτσι υπάρχουν πολλά παρεξηγημένα πράγματα, παρότι η Εκκλησία μας τα έχει τόσο όμορφα και τόσο ωραία. Αγαπητοί μου, είτε θέλω να το μάθουμε είτε όχι, φροντίστε να μάθουμε να νηστεύουμε μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών μας. Υπάρχει κανόνα αποστολικός που καθαίρει τους κληρικούς και αφορίζει τους λαϊκούς οι οποίοι παρεκτός λόγοι ασθενείας δεν νηστεύουν. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Αν τον έχετε ακούσει πρώτη φορά, να σας το πω εγώ απ' έξω. Ή της επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή υποδιάκονος, ή αναγνώστης, ή ψάλτης. Τετάρτη, Παρασκευή και Τεσσαρακοστή ού νηστεύει καθαρίστου. Να τον καθαίρουν, καταλαβαίνετε? Δεν είναι να πεις του βάλε κανόνα μια εβδομάδα. Είδε λαϊκός ή αφοριζές του, παρεκτός λόγοι ασθενείας. Αν είναι άρρωστος κάποιος, αποδεδειγμένο, με τη βοήθεια και τη γνώμη ενός ιατρού διακριτικού και με του πνευματικού, θα λύσεις την νηστεία σου και θα φας το ανάλογο που επιβάλλει η ασθένειά σου. Διότι ο σκοπός της νηστείας δεν είναι σωματοκτόνος, δεν είναι να γεμίσει τα σανατόρια, ούτε τις νευρολογικές κλινικές. Είναι παθοκτόνος, για τα πάθη. Να γκρεμίσει τα παράνομα κρεβάτια, να γκρεμίσει τα σεξάρσεις, τα σαρκικάς, να γκρεμίσει αυτά τα πράγματα που καταστρέφουν την ψυχή. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σοβαρό θέμα είναι η νηστεία. Καθήν στιγμή οι Άγιοι Απόστολοι στους κανόνες των την έχουν συμπεριλάβει. Με ποινή καθαιρέσεως για τους κληρικούς και με ποινή αφορισμού για τους λαϊκούς. Ποιος είμαι εγώ τώρα που θα τα διορθώσω ή θα τα αντιπαρέλθω? Άρα λοιπόν είναι κάτι το σοβαρό. Δεν
Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτός ο θεσμός. Πολλοί νομίζουν ότι κάποια σκουριασμένη φαντασία εφεύρε την νηστεία. Διάβασα μάλιστα σε ένα περιοδικό, δεν θέλω να σας πω τον άνθρωπο αυτόν, είχε γράψει ότι η νηστεία έχει επιβληθεί ακόμη και για εμπορικούς λόγους. Δηλαδή να τρώμε τα νηστίσιμα, να πηγαίνουν χαϊμένα τα νηστίσιμα. Είναι παράλογο αυτό, δεν λέγεται. Ας έχουμε την ευχή του εκεί που είναι. Καταλάβατε? Δηλαδή ότι βάνουμε νηστεία για να πουληθούν οι ελιές στην Άνθισσα. Κάτι πράγματα παράλογα. Νηστεία, αγαπητοί μου, αν θέλει κανείς να αναζητήσει την ηλικία της, θα πρέπει να πάει μέσα στον παράδεισο να τη βρει. Όσο ετών είναι ο άνθρωπος, τόσο ετών είναι η νηστεία. Ξέρετε τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος για την νηστεία? Η νηστεία, λέει, εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ. Από το ξύλο της γνώσεως ου φάγεστε. Το ου φάγεστε νηστείασε στην ομοθεσία. Και αν ενίστευε η Εύα από του ξύλου, ού κάνε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Δεν θα είχαμε ανάγκη να νηστέψουμε εμείς σήμερα. Αν ενίστευε η Εύα τότε με τον Αδάμ, νηστεύσομεν τίνιν, εφόσον δεν ενίστεψαν αυτοί, ή να εις τον παράδεισον επανέλθομεν. Δεν τους είπε μην περάσετε από το δεντρί αυτό κοντά, μην το κοιτάξετε, μην κόψετε ένα ξύλο, μην φάτε. Θέμα νηστείας. Και τους είπε μάλιστα μια νηστεία πολύ εύκολο. Τους είπε από όλα πλην ενός. Αν παραδεχτούμε ότι ο μπαξές αυτός, ο παράδεισος, είχε 1000 δέντρα, θα μπορείτε να τρώτε από τα 999. Το χιλιοστό όχι. Και ο Σατανάς τους κατάφερε με την απροσεξία τους να φάνε από αυτό. Λόγος νηστείας ήταν η αιτία της εξώσεως του παραδείσου. Καταλαβαίνετε τι σοβαρά είναι αυτή η εντολή. Και τούτης άλλα είναι τα άλλα καμένε. Δεν είδες, δεν διάβασες που λέει τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν? Και δεν το ξέρει που το λέει. Αν του πεις πάρε το Ευαγγέλιο και πες μου που το λέει αυτό ο Χριστός, δεν ξέρει να το βρει. Το ξέρει όμως από μνήμης απ' έξω. Του το κάρφωσε ο Σατανάς στο κεφάλι και αυτός το ζει και το αλλού το λέει. Γιατί ο Χριστός το είπε αυτό? Ποια η ερμηνεία του? Αυτό δεν ξέρει να απαντήσει. Εάν κανείς θελήσει για αυτό που σας λέγω, που είναι και μια ένσταση στον πολύ κόσμο αυτό, θα πρέπει να ανατρέξει στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να βρει το Χριστό μας εκεί που εκατηγορήθη διότι οι μαθητέ του εφάγανε με άπλυτα χέρια. Η υπόθεση περί ανύπτων χειρών είναι, δεν είναι περί νηστείας. Γιατί, λέει, τρώνε και καταργούν των πρεσβυτέρων την εντολή, ρωτάνε τον Χριστό. Και ο Χριστός μας λέγει τα εισερχόμενα, λέει, δεν βλάπτουν. Αν φάνε λίγες σκουριές που λέμε, θα πάνε στην κοιλιά και θα βγουν στον αφεδρόνα. Τα εξερχόμενα, λέγει, τα δικά σας τα πονηρά που ξεκινήσετε από τα Ιεροσόλυμα και ήρθετε εδώ να με βρείτε για να με πιάσετε από λόγο. Αυτά κινούν τον άνθρωπο, αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Και εκ της καρδίας, από το μέσα βγαίνουνε διαλογισμοί πονηροί, πορνίε, μοιχείε, διχοστασίε και. Αυτά κινούν, αυτά μολύνουν τον άνθρωπο και όχι το ανύπτει σερσί φαγήν. Έφαγε σκουριές, θα τις πάει στη γυλιά, θα βγουν κάτι. Και ο άνθρωπος θα φέρει σήμερα, είπε ο Χριστός, τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν, τα εξερχόμενα βλάπτουν. Και ο Χριστός δεν έχει μιλήσει περί νηστείας στο θέμα αυτό. Αυτοί είμαστε εμείς. Γιατί? Για να καταργήσουμε των θεσμών που είναι συμφέρον μας και να χαριστούμε στην κοιλία μας. Από τις πρώτες ημέρες η Εκκλησίας μας έχει θεσπίσει νηστείες, οι οποίες είναι και εύκολες, είναι και δύσκολες, είναι αλήθεια. Αλλά ο χριστιανός
λαμβάνει μια τέτοια χάρη από τον Χριστό, που τις ημέρες εκείνες που είναι νηστεία τα ξεχνάει τα αρτήσιμα, τα ξεχνάει. Και όχι μόνο τα ξεχνάει, αλλά του φαίνονται πιο νόστιμα τα νηστίσιμα τις ημέρες εκείνες. Δεν έχουν δοκιμάσει οι άνθρωποι, δεν ξέρουν. Ο χριστιανισμός είναι ατομικός πειραματισμός. Δεν είναι θεωρία ο χριστιανισμός. Δεν είναι να μιλάμε για τάστρα. Είναι πράξεις. Όσο να σου λέω ότι είναι γλυκό το μέλι, αν δεν βάλεις μια δαχτυλιά στο στόμα, δεν ξέρεις πόσο είναι γλυκό το μέλι. Γι' αυτό και ακριβώς έχει πει εκ προημίου, 1000 χρόνια π.Χ. δια του Δαβίδ, στον 303ο ψαλμό, ότι γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δοκιμάστε το αυτό. Μη στεκόσαστε στη θεωρία. Μην το αφήνετε να μπαίνει από εδώ και να βγαίνει από εκεί. Δοκιμάστε το και θα δείτε πόσο είναι συμφέρον. Να θέλε ο άνθρωπος να έκανε 2 μέρες νηστεία, Τετάρτη και Παρασκευή που έχετε σπίσει. Τι γινότερο πράγμα. Να αφήνει το στομάχι του και το πάνκρεας να μην δουλεύει με λιπαρά, με πράγματα, με θάματα. Και να μην κάνεις τελεία ασιτία. Παρότι νηστεία ερμηνεύεται ασιτία, είναι σύνθετος η λέξη από το νη και στεία, όχι φαγητό, όχι αλλαγή τροφής. Όμως λέγω να φας φρούτα, να φας ένα λαφρότερο φαγητό, να ξεκουράσεις τον οργανισμό σου. Μεγάλη υπόθεση. Οι γιατροί θα είχαν σκολάσει αν εμείς κάναμε νηστεία. Τη δίαιτα που μας βάζουν οι γιατροί είναι νηστεία. Δεν θα βάζω αυτό, δεν θα βάζω αυτό, δεν θα βάζω αυτό, δεν θα βάζω αυτό, ένα γιαουρτάκι μόνο. Δεν είναι νηστεία. Πόσο μπορείς να αφαιρείς μόνος σου και να πολιτεύεσαι σωστά, χωρίς να χαλάς τα δυνάμεις σου για να πας στο σανατόριο ή να πας στο νευρολογικό τμήμα, αλλά να μετράς κανονικά, θα μπορείς να διατηρήσεις την υγεία σου, ούτε πόνους θα έχεις, ούτε βάσανα θα έχεις, ούτε θλίψεις θα έχεις. Διότι ξέρετε, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει 1, 2, 3 κρεβάτια. Κι ας εκείνοι οι οποίοι κυκλοφορούμε άρρωστοι, όρθιοι. Και τούτο είναι από τη μάσα. Η πρώτη δουλειά που θα δοθεί από τον γιατρό είναι όχι φαγητό. Αλλά διότι ο γιατρός το λέει δίαιτα, αυτό περνάει. Διότι ο Χριστός το λέει νηστεία με την Εκκλησία, το αυτό δεν περνάει. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί να κάνει τον έξυπνο. Πού? Εκεί που σκοντάφτει. Δεν είναι σωστό. Είναι λοιπόν, λέγω, κάτι που θα πρέπει να το φιλοσοφήσουμε κι εμείς. Και όσο μπορούμε. Και χρειάζεται και λιτή τροφή και αραιά η τροφή. Και αργά να τρως και λίγο να τρως. Και βραχή και μακρύ. Ούτε πολύ και πολλές φορές, αλλά λίγο και αραιές φορές. Ανάλογα με την εργασία. Τα έχει αφήσει δε λευκό αυτό, να έχετε υπόψη σας, στην κρίση του εκάστοτε πνευματικού. Να εξετάζει το πρόσωπο, ποιο είναι το πρόσωπο, τι δουλειά κάνει. Τεμπέλησε το κομπολόι και γυρίζει τα παγκάκια. Τι είναι, τι δουλειά κάνει. Μαθητής είναι, διαβάζει, ο άλλος σπουδάζει, ο άλλος είναι χειρόναξ. Η γυναίκα θυλάζει το παιδί και λοιπά, παρότι τώρα δεν γίνανε παιδιά και δεν θυλάζουν, αλλά ας το βάλουμε και αυτό μέσα. Και κατά αναλογία θα κάνει τη διάκριση και θα δώσει. Εσύ ναι, θα εφαρμόσεις αυτό που θέλει η Εκκλησία. Εσύ θα μπορείς να βάλεις το συντηρήσεώς σου. Αφάς τυρί παραδείγματα, να βάλεις γάλα που είναι απαραίτητο για ορισμένες ασθένειες, για ορισμένες ηλικίες, για ορισμένες κράσεις ανθρώπων. Άλλους θα τους βάλει και ψάρι ακόμη να φάνε. Μα μπορεί να έρθει ανάγκη και κρέα να βάλει ακόμη και τη Μεγάλη Παρασκευή. Έχει το δικαίωμα. Αλλά δεν θα το πάρεις εσύ αυτό το δικαίωμα κι εγώ. Θα το βάλεις εν συνδυασμό με τον πνευματικό σου. Διότι ό,τι φτιάσεις έξω της εντολής του πνευματικού του, έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύην, έτσι τα έχει ο Χριστός στην Εκκλησία του και ό,τι νους του αρέσει. Όποιος δεν θέλει να τα φτιάξει κατά αυτή την έννοια, θα είναι ένοχος έναντι των κανόνων εκείνων των οποίων έχει θεσπίσει η Εκκλησία. Ήρθαμε εμείς εκ παραδείγματι εδώ. Τι να κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ? Έχετε φιλοσοφήσει?
Τι δηλαδή επισορεύσαμε όλο το χρόνο μέσα στον οργανισμό που ήρθαμε να τον βγάλουμε εδώ, εδώ στην κολυβήθρα του Σιλοάμ στην Ερυψό. Τι είναι αυτά? Τοξίνες και λιπαρά πράγματα τα οποία τρώμε μη διακρίνοντας την τροφή μας σε υγιεινή ή σε μη υγιεινή. Και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε μπάνια να βγάλουμε αυτά. Πηγαίνετε κάτω να δείτε, χοιρινές μπριτζόλες τρώνε οι άνθρωποι. Χοιρινές μπριτζόλες τρώνε οι άνθρωποι και κάνουν μπάνια. Αλλά ντρεπόμαστε. Τόσο κουτί είμαι. Και στη γειτονιά μου χθες Τετάρτη είχαν ανάψει φουφού και ψήναν. Είστε χριστιανοί, είχατε κάνει μπάνια. Και ψήνετε φανερά έξω στον δρόμο την Τετάρτη. Δεν φοβόσαστε ούτε Θεό ούτε άνθρωπο, τίποτα δεν φοβόσαστε εσείς. Δεν είχαν άρρωστο. Είχαν άρρωστο, το ψήναν μέσα, τον ταΐσουν. Ψήναν έξω, μισή μέρα. Πού θα μας πάει αυτός ο Θεός? Πού θα σταθούμε πλέον? Όλα. Και σήμερα ακόμη άνθρωποι που δεν είχαν λόγους υγείας κατέλησαν. Εισπίσμα της ημέρας, εισπίσμα του Αγιάννη, εισπίσμα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω αν κανείς είναι από την περιοχή της Τριφυλίας. Είχα πάει μια φορά να μιλήσω επάνω σε ένα χωριό εκεί με έναν πάτερ που ήταν μαζί μου και εξομολογούσε αυτός, και πήγαμε σε ένα χωριό, το λέγανε Δάρα θυμάμαι, και το βράδυ που μαζεύτηκαν μιλήσαμε ό,τι φώτισε ο Θεός εκεί σε μια εκκλησία που είχαν Αγιώργη αν καλώς ενθυμούμε, και κάτι μίλησα και για το θέμα της νηστείας, διότι οι παλαιότεροι οι αγρότες μας ενίστευαν και δουλεύαν και τσαπί, όχι με μηχανήματα, με τσαπί. Σήμερα δεν νηστεύουν. Και παρότι τότε δούλευαν από νύχτα σε νύχτα, τώρα δουλεύουν 6 ώρες και δεν νηστεύουν. Και μίλησα κάτι γύρω με την νηστεία. Και συγκεκριμένως γύρω από τον Τίμιο Πρόδρομο, ήταν καλοκαίρι. Και στέκεται ένα στο τέλος και μου λέγει, αυτό που είπατε είναι αλήθεια. Εγώ, λέγει, ήταν ξημερώματα του Αγίου Ιωάννου. Και ήρθα στο σπίτι στα ξημερώματα. Και είπα στη μητέρα μου να πιάσει, λέει, γάλα, να μου φτιάξει να φάω. Και μου είπε αυτή, παιδί μου, σήμερα είναι του αφέντη του Αγιάννη. Δεν τρώνε γάλα. Και εγώ βλαστήμησα και τον Αγιάννη και τη μάνα μου και την Παναγία. Και όταν άκουσε, λέει, η μητέρα μου ότι άρχισα να βλαστημώ, περίμενε, περίμενε, του λέει, περίμενε, πάνω σου πια. Και πήγε και άρμεξε τη γύρα μέσα σε μια καβάθα και την έφερε, λέει, σε ένα ξύλινο τραπέζι που είχαμε σε μια κουζίνα. Η κουζίνα αυτή από πάνω είχε καλάμια. Και καθήν στιγμή έβαλα εκεί θυμωμένος εγώ το γάλα μπροστά μου και πήρα από ένα καλάθι ψωμί και άρχισα να το τρίβω. Εκκρεμάστηκε από πάνω ένα φίδι μακριό 2 περίπου μέτρα. Χοντρό, μου λέει, τόσο μου έδειξε χοντρό. Και έρχεται αυτό και τραβάει το... Και μου το τραβάει όλο, λέει, το γάλα από μέσα και μου το πήρε. Κόπηκε η χολή μου. Έμεινα εκεί. Μου λες, λέει, από τότε, αν ξανατο έκαμε αυτό το πράγμα. Τώρα βέβαια, αν εμείς θέλουμε να μας στέλνει φίδια ο Αγιάννης ή να μας στέλνει η Παναγία κλπ, αυτό δεν είναι πίστης. Αυτές είναι εξαιρέσεις που πρέπει εμείς να τις λαμβάνουμε σοβαρώς υπόψη. Ο Θεός θέλει ηλαρών δότην. Θέλει να σου αρέσει και σένα, να το καταλαβαίνεις ότι είναι εντολή και πρέπει να εφαρμόσεις, γιατί είναι για το ίδιο σου το συμφέρον. Όχι μόνο πνευματικό, επαναλαμβάνω, αλλά και σωματικό. Είναι συμφέρον ο άνθρωπος να νηστεύει. Δυστυχώς, λέγω, έχει κατηργηθεί αυτό το πράγμα. Από μικρούς τώρα δεν τους μαθαίνουν τους νέους και τις νεάνιδες να νηστεύουν. Και φυσικό είναι όταν μεγαλώσουν αυτοί και κάνουν σπίτι δικό τους, μη έχοντας φόντα τίποτα από το σπίτι. Έτσι καταργήθηκε η νηστεία και δεν υπάρχει. Μόνο ο Σατανάς την παρουσιάζει την νηστεία μπροστά από τη Θεία Κοινωνία. Έφαγες λάδι χτες. Τον πόνεσε τον Κύριο αυτόν αν έφαγα λάδι χθες και δεν μπορώ να κοινωνήσω. Δεν ξέρω, λοιπόν, αν πέφτω στο κενό με αυτά που σας λέγω τώρα. Πολλοί θα ήθελα να πιστεύω ότι νηστεύουν, αλλά δεν νηστεύουν σωστά.
Θα μου πείτε τι, στο είδος? Όχι. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, το καλόν ου καλόνι εάν μη καλός γέννηται. Νηστεύει παραδείγματι, όπως σας έλεγα ένα βράδυ, ένα ηλαρό εκεί έξω και θα το επαναλάβω για αυτούς που δεν το ξέρουν. Νηστεύει επί παραδείγματι από το λάδι, δεν νηστεύει από τα μάτια. Νηστεύει από το λάδι, δεν νηστεύει τη σάρκα. Νηστεύει από το λάδι, δεν νηστεύει τη γλώσσα. Νηστεύει από το λάδι, δεν νηστεύει το δικαστήριο. Δεν νηστεύει τα ψέματα. Δεν νηστεύει το φθόνο. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτές δεν είναι νηστείες. Αυτή είναι οργή. Χρειάζονται και τα δύο. Διότι ο άνθρωπος είναι διφύης. Είναι και σώμα, είναι και ψυχή. Και τα δύο πρέπει να νηστέψουν, ώστε να έχει αγαθά αποτελέσματα η νηστεία. Σας διαβάσω από ένα μέρος που είναι γνώμες πατέρων αυτή που θα σας πω και της Εκκλησίας μας. Να είδε τι λέει. Η Εκκλησία μας λέγει, παραδείγματι, βρωμάτων νηστεύουσα ψυχή μου, από φαΐ εφόσον νηστεύεις ψυχή μου, και παθών μη καθαρεύουσα, και από τα πάθη δεν καθαρεύει, δεν είσαι καθαρός, μάτιν επαγάλει τη ατροφία. Εις μάτιν λέγει, δεν τρως. Η μίγαρ αφορμήσι γέννηται προς διόρθωσιν, ως ψευδής μεσείται παρά Θεού, και της κακής της δαίμωση ομοιούται της μηδέποτε σιτουμένης. Μοιάζει, λέει, σαν το διάβολο, ο οποίος ποτέ δεν τρώει λάδι, αλλά δεν αλλάζει γνώμη. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από το δικαστήριο και έχουν μπει και ψέματα και τρώνε αλάδια ή φασουλάδα, γιατί είναι Τετάρτη ή γιατί είναι Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Θα πρέπει αυτά τα δύο να είναι συνυφασμένα, και βρωματικός και ψυχικός νηστεία. Μια άλλη επίσης γνώμη, συμβουλευτική επάνω σε αυτή, είναι η εξής. Νηστεύοντες αδελφοί σωματικός, νηστεύσομεν και πνευματικός. Λύσομεν πάντα σύνδεσμον αδικίας, ότι διάφορες έχουμε όλα να τα λύσουμε και να τα χαρίσουμε. Πάσαν συγγραφήν άδικων διασπάσομεν εις οίκους, ή να λάβομεν παρά Χριστού του Θεού το Μέγα Έλεος. Εάν από το ένα μέρος νηστεύουμε το λάδι, από το άλλο μέρος δεν νηστεύουμε τα πάθη, τα λοιπά, τα δικαστήρια και τις κακίες, δεν γίνεται τίποτα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, ουχ αποχή βρωμάτων, αλλά και αποχή πλημελημάτων. Χρειάζονται και τα δύο, αν θέλει ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι δεν τρώνε, νηστεύουνε, δεν καταλύουν, αλλά δεν ξέρω αν νηστεύουν και την αμαρτία, αν νηστεύουν και την εργασία των πέντε ζευγών των βοών εκείνων που λέγει η παραβολή του Χριστού μας, τα οποία είναι οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Νηστεύουνε άνθρωποι, βρίσκονται μπροστά σε ένα τραπέζι με χωρίς λάδι και κάθονται 3-4 ώρες και δεν νηστεύουν τα μάτια τους βλέποντας το TV. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις. Συζητούμε ημέρα νηστίσιμο από το τηλέφωνο και μία και δύο και τρεις ώρες, συζητώντας εις βάρος του Α, του Β, του Γ, κάποιας παραστρατημένης, κάποιου άλλου, δεν ξέρω τι. Και ταυτόχρονα έχουμε τη γνώμη ότι κάνουμε νηστεία και μάλιστα ετοιμαζόμαστε και για να κοινωνήσουμε. Δεν ξέρω αν τα λένε καλά αυτοί. Εγώ έτσι τα βλέπω και έτσι είναι. Θα πρέπει λοιπόν και τα δύο να γίνονται, διότι πολλοί τα έχουμε μπλέξει στο σημείο αυτό. Και σας είπα προχθές το βράδυ εκεί και δημιούργησε ηλαρότητα εκείνο το οποίο συνέβη στη Μάνη, που ένας πήγε να σκοτώσει κάποιον και επέβαλε στη γυναίκα του, εάν μέχρι το μεσημέρι δεν έχει γυρίσει, να του πάει φαγητό εκεί σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα μεγάλο σκήνο που ήταν κρυμμένο. Φώτισε ο Θεός και δεν πέρασε ο άνθρωπος το μεσημέρι, δεν τον σκότωσε. Του πήγε φαγητό του κυρίου αυτού. Όταν άνοιξε το φαγητό αυτός να φάει, για να πάρει τα πράγματα να φύγει αυτή πάλι, να τον αφήσει αυτό να περιμένει, σηκώνεται και της δίδει ένα κατά κέφαλο. Λέει, γιατί με χτυπάς? Λέει, τι ημέρα είναι σήμερα? Λέει, Τετάρτη. Γιατί έβαλες λάδι στα φασόλια? Με σε σκοπερμένα σκοτώσει τον άλλον, λέει. Και μου λες, γιατί έβαλες λάδι στα φασόλια? Άλλο λέει το ένα και άλλο το άλλο. Τέτοιους έχουμε πολλούς. Δεν είναι μόνο αυτός εκεί, είναι πολλοί τέτοιοι. Αλλά θα δώσουμε λόγον μία ημέρα.
Δεν έχει κάνει λάθη ο Θεός. Δεν έχει σκοπό ο Θεός να μας στείλει στο σανατόριο. Άλλα είναι εκεί να μας στέλνουν στο σανατόριο. Βέβαια θέλει να φάει η Δεσποινής που εγύρισε όλες χωματερές και δεν μαζεύτηκε σπίτι. Θέλει να φάει, θα πέσει κάτι, στείλει στο σανατόριο. Όταν σου έρχεται το πρωί από το χορό, θέλει να φάει. Διαφορετικά θα πάει φυματικιά. Είναι άλλες οι αιτίες. Ο νεαρός επίσης, ο οποίος πάει τη νύχτα υπερορία, θέλει να φάει το πρωί και χτυπητό αυγό κλπ. Κλπ. Για να πάει στο σανατόριο. Είναι η αμαρτία εκείνη η οποία κάνει τη ζημιά. Δεν φταίει η νηστεία. Η νηστεία είναι όμορφη και ωραία και βοηθάει πολύ το σώμα. Και όσοι τρώνε λιγότερο, παίρνουν περισσότερες τροφές. Τα μυαλά. Όχι φροντιστήρια, ό,τι θέλετε κάντε. Εφόσον τα παιδιά δεν νηστεύουν, τα μυαλά τους δεν παίρνουν μυαλό. Διότι όταν τρέφεται, έχει το δάσκαλο ή τη δασκάλα και κάνει το μάθημα και τη βλέπει τα πόδια της πάνε σαν γραφομηχανή. Γιατί περιμένει πότε να πεταχτεί έξω. Μπορεί να μείνει εκεί πέρα και άγεται ολόκληρος. Βέβαια σήμερα όλα τα ψυγεία όπως ξέρετε είναι γεμάτα. Γιατί λένε ορισμένοι ότι νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει. Εμείς που έχουμε να φάμε γιατί θα νηστέψουμε. Άλλωστε όπως σας είπα χτες, ο Θεός δεν μας τα έδωσε όλα αυτά να τα τρώμε, δεν μας τα έδωσε να τα βλέπουμε. Και ντουτς, τέτοια παιχνίδια να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε, ο Κύριος δεν πιάνει πολλές φορές από τα αυτή, αλλά μερικές φορές πιάνει από τα αυτή. Αυτό ήταν κάτι από τις πρώτες ημέρες που είχε παρουσιαστεί σαν έξυπνο μέσα στον κόσμο. Και έλεγαν ότι οι πλούσιοι που είχαν τον τρόπο τους, ότι αυτά είναι για τους φτωχούς, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε καημένοι και βρήκαν την νηστεία και σου λέει είμαι μέσα στην νηστεία γι' αυτό, για να παρηγορηθούν. Εμείς έχουμε να φάμε, να φάμε. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Την νηστεία δεν το ξέρουν στο σπίτι, δεν την ξέρει την νηστεία. Και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν βάζει την νηστεία στο σπίτι του. Η νηστεία πρέπει να έχει ιδιαίτεραν θέση στο σπίτι. Ενθυμούμε, όσο μπορώ να θυμάμαι τον πατέρα μου ο οποίος με άφησε 11 χρονών, ότι εγένετο συζήτηση στο σπίτι μας για τρία φύ. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Όμως έπειτα μου ερμήνευσε η μητέρα μου τι είπα να πει τα τρία φύ που είχαν σχέση με το σπίτι. Ήταν η φακή, τα φασόλια και η φάβα. Μπαίνουν τέτοια πράγματα σήμερα στο σπίτι. Πού να μπουν στο σπίτι σήμερα. Ποιος τρώει όσπρια σήμερα. Ώστε έκαμε λάθος ο Θεός που τα έφτιαξε. Δεν ήξερε ο κανένας. Δεν είχε προχωρήσει η επιστήμη τότε. Είχε κάνει λάθος. Δυστυχισμένε άνθρωπε. Ξέρετε ότι τα φασόλια αντικαθιστούν κατά πάντα το κρέας χωρίς τοξίνες. Χωρίς τοξίνες. Είχα διαβάσει μια σειρά άθρων που πολύ παλαιά το περιοδικό Ζωή αποδείκνυε επιστημονικώς την αξία των οσπρίων, τα οποία λείπουν. Δεν έχει αίμα σήμερα η γυναίκα και κάνει ενέσεις. Δεν τρώει φακές, ποϊσίδηρο. Όχι, το σπίτι μας θα βάλει όσπρια μέσα. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, θα έχει φτιάξει κατάλληλα για τον οργανισμό του ανθρώπου. Και ενθυμούμε ότι δούλευαν τα τρία φύ στο σπίτι. Δευτέρα το ένα φύ, γιατί είχαμε τρεις νηστείες. Δεν είχαμε δύο, όπως νηστεύουν στο Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν νηστεύουν Δετάρτη και Παρασκευή. Νηστεύουν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μία τράπεζα το απόγευμα. Το πρωί όταν τελειώσει η εκκλησία, σε 7-7.30 ώρα, θα περάσουν να πάνε να ξαπλώσουν. Σκοθούν για διακονία και το απόγευμα μετά των Εσπερινών θα έχουν μία τράπεζα λιτή ανεφελαίου. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν υποχρεωτική η Δευτέρα. Στέκονται ορισμένοι βέβαια, όπως θα το ξέρετε οι περισσότεροι, σε εκείνο που είπε ο Χριστός μας. Εάν η δικαιοσύνη ημών δεν πλεονάσει πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, γι' αυτό ακριβώς διότι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ενίστευαν δις του Σαββάτου, Δευτέρα και Πέμπτη, διότι Πέμπτη ανέβη στο όρος να πάρει τις πλάκες και Δευτέρα κατέβει ο Μωσής,
Εμείς προσθέσαμε και τη Δευτέρα με βάση αυτό. Αγίνει να πλεονάσει η δικαιοσύνη δικιά μας των γραμματέων και των φαρισαίων. Και τη μία ημέρα τη Δευτέρα φακές σε παραδείγματι, το άλλο φύ φασόλια, το άλλο πιο κάτω φάβα. Σήμερα όμως αυτά δεν υπάρχουν. Ας γίνει μια κατοχή ξανά, να είτε τι θα γίνει. Όταν έγινε η κατοχή, σταμάτησαν οι αρρώστιες. Υπέρταση δεν υπήρχε. Στομάχια, δωδεκαδάκτυλοι και έλκη, έγιναν καλά όλα. Καρδιές, έγιναν καλά. Ποιος θα έκανε, η λαχανίδα και η ασιτία. Από τότε που σταμάτησαν οι σιρήνες και ξαναγέμισαν τα ψυγεία, δεν υπάρχει κόσμο, δεν υπάρχουν νοσοκομεία να μπουν οι άρρωστοι. Αν όλοι οι άρρωστοι που κινούνται ή αυτοί που είναι στα σπίτια, πρέπει να μετατραπούν τα σπίτια σε κλινικές. Τόσος κόσμος είναι άρρωστος σήμερα εξαιτίας της μάσας. Εγώ σήμερα αυτή την ώρα έχω 7 αρρώστιες απάνω μου, με βάση το ζάχαρο. Αυτό είναι παραπάνω, που ξεκινάνε από το ζάχαρο 35 αρρώστιες. Έχω τις 7 ήδη τώρα. Από τι τις έχω? Από το φαγητό. Δεν επρόσεξα τη ζωή μου και χάλασα το πάνκρεας και τώρα δεν γίνεται. Δεν φταίει ο Θεός. Θεός μου είπε τι να κάνω. Και μου είχε και σύνεση. Και μου είχε και λουρίδα. Αλλά εγώ φορούσα τυράντες και τις έβγαλα τη λουρίδα. Δεν φταίει ο Θεός. Εμείς φταίμε. Θα λοιπόν να τα λάβουμε σοβαρός υπόψη. Εξαφορμής βέβαια αυτό του σημερινού. Και θα ήθελα να σας πω για εκείνο που είπα ότι καμιά φορά πιάνει από τα αυτή ο Θεός. Δεν ξεχνάει ο Θεός. Είναι αγαθός, αλλά πιάνει και από τα αυτή. Λέγει λοιπόν ένα ωραίο Θείος Χρυσόστομος. Θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Και το λέει για τους πλουσίους αυτούς, οι οποίοι έχουν τη γνώμη ότι είναι, όπως σας είπα, για τους φτωχούς η νηστεία. Ακούστε τι λέγει. Πλούσιος είσαι πλούσιος, μη καθυβρίσεις την νηστεία, απαξιώσας λαυτήν ομοτράπεζον, πηγαίνε έξω, δεν έχεις θέση στο δικό μου το τραπέζι, γιατί είσαι εσύ πλούσιος, μην το κάνεις αυτό. Μη δε της οικίας σε αυτού άτιμον αποπέμψεις, δεν την τιμήσεις, να την τιμήσεις. Μες στο πλαίσιο των δυναμιών σου, αυτό που μπορείς. Δεν θα μπορεί να την βάλεις μέσα στη μέση, βάλ την κάπου στο σπίτι όμως. Να μπει η νηστεία, εφόσον είναι η Τετάρτη, είναι η Παρασκευή, είναι η Τεσσαρακοστή. Να μπει η νηστεία στο σπίτι, μεγάλη ευλογία είναι. Μη δε της οικίας σου άτιμον αποπέμψεις, δεν την τιμήσεις. Παραμεριθήσαν υπό τη Σιδονή. Πώ θα φάω? Δεν μπορώ να το φάω το αλάδι εγώ. Δεν μπορώ να το φάω το φρούτο. Δεν μπορώ να φάω το όσπριο. Η Ιδονή σε νικά και λες της νηστείας έξω κυρά νηστεία. Γιατί? Μη ποτέ σου, μήπως φύγει παραπονούμενη, καταγγείλει επί του νομοθέτου των νηστείων. Γιατί υπάρχει κάποιο νομοθέτης που τα νηστεί. Δεν τα φτιάξαν άνθρωποι αυτά. Όταν έχει εκκλησία δεν τα έχει φτιάξει άνθρωπος. Τα έχει φτιάξει αυτό το Πνεύμα του Θεού. Δεν έχει μπει τίποτα στην εκκλησία μέσα που δεν έχει πάρει την υπογραφή του Πνεύματος του Αγίου. Πρόσεξε λέει, μην τη διώξεις την νηστεία. Κράτησέ την. Μη ποτέ σου καταγγείλει επί του νομοθέτου των νηστείων. Και τι γίνει? Πολλαπλασιονάσει από καταδίκη σε παγάγει την άνδεια, την ένδια. Μήπως τα πάρει λέει τα λεφτά και φτωχύνεις. Και τότε τι θα γίνει? Θα αναγκαστεί να νηστεύει με το ζόρι. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο διότι έχει σήμερα 2 δεκάρες ότι θα έχεις και αύριο. Δεν υπάρχει πιο κύβδηλο πράγμα από το χρήμα, πιο άστατο πράγμα από τον πλούτο. Δεν υπάρχει. Πρόσεξε λοιπόν λέει, μήπως πολλαπλασιονάσει από καταδίκης απαγάγει την ένδια. Και τι θα γίνει τότε? Και ακόμη, ή εξαρρωστία σώματος ή εξάλληστινός κυθροπής περιστάσεως. Έχετε υπόψη σας ανθρώπους που έχουν να φάνε, όχι αυτοί, 40 χωριά κοντά τους και πρέπει να τρώνε ένα κουπάκι γάλα μόνο ή να τρώνε ένα γιαουρτάκι, δεν κάνει να φάνε τίποτα άλλο. Τα βλέπουν από μακριά όλα. Ξέρετε ανθρώπους που έχουν ασθένειες αλληλοσυγκρουόμενες. Έχουν παραδείγμα τη ζάχαρο που θέλει να τρως μέρα νύχτα κρέας
φτιάχνουν και ταυτόχρονα, πως το λέμε εκείνο το άλλο που θέλει κολοκύθια, που είναι στο αίμα, ουρία να τρως κολοκύθια. Γιατί είναι αλληλοσυγκρόμενος. Και αν τα βλέπεις για να μην ξέρεις πού να σταθείς. Και έχω ένα φίλο που έχει πάθει αυτή τη δουλειά τώρα, που όταν τα συζητούσαμε και του έλεγα μη με κοροϊδεύεις εμένα, ήταν Δευτέρα Κυριακή των νηστιών, δεν τρώω εγώ σηκωτάκια. Και πρόσεξε, λες ήταν ανοιχτός ο ουρανός και τ' άκουσε, και έχει τις δυο αρρώσεις αυτές τώρα και λιώνει τώρα 18 χρόνια. Και έχει να φάει, δεν ξέρω τι έχει να φάει, 200-300 χιλιάδες δραχμές εισοδήματα το μήνα από νίκια. Μπορεί να φάει το καταπέτασμα και δεν μπορεί να φάει τίποτα. Τα βλέπει από μακριά όλα. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι δίκαιος ο Θεός. Αλλά δυστυχώς εμείς δεν τα προσέχουμε αυτά. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα σήμερα, επειδή η ευκαιρία αυτή που μας την εκήρυξε και την έζησε ο ίδιος αυτή την νηστεία, την αρετή να τη βάλουμε. Ας σας πω ένα άλλο ακόμη παρηγορητικό επάνω σε αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος, ομιλώντας για την νηστεία, ο οποίος αυτός έτρωγε κρίθινο ψωμί, δεν ικανοποιούσε τη γεύση του ούτε με σιτάρινο ψωμί. Και όπως ξέρετε, ήρθε στα χέρια με τον Ιουλιανό τον παραβάτη, που όταν πέρασε από εκεί πέρα και του ζήτησε ψωμί, του έστειλε κρίθινα και νόμισε ότι τα έστειλε για να τον προσβάλλει. Και γυρίζει ο Ιουλιανός και του στέλνει δύο δέματα σανό. Αυτός είναι ζώον, δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος. Αυτός είναι να φάει κριθάρι, όταν το φάω εγώ. Και του απήντησε ωραία τότε ο Μέγας Βασίλειος. Από ό,τι τρώει ο καθένας, αυτό στέλνει. Εσύ σανό στέλνεις, εγώ κριθάρι έτρωγα, κριθάρι σου δίνω. Αυτός λοιπόν που ενίστευε ο ίδιος, δεν τα λέει για τους άλλους. Ενίστευε ο ίδιος. Αυτός, ξέρετε τι λέει. Άγγελοι εισήν, είστε κάστην εκκλησίαν, απογραφόμενοι του νηστεύοντας. Στην εκκλησία που ανήκεις υπάρχει άγγελος, ο οποίος σε γράφει στην κατάσταση όταν νηστεύεις. Μη λέγει για λίγο χαρά εδώ του στόματος, γιατί όλο το πάνω είναι ωστότου να περάσει κάτω είναι. Εδώ, στη γλώσσα, στη γεύση, πέρασε κάτω, το θέμα ελήφθη. Χόρτα έφαγες, κρέας έφαγες, αειδονόγλωσσες έφαγες, χόρτασες. Δεν έχει τίποτα άλλο από εκεί κάτω. Άγγελοι εισήν, οι καθεκάς στην εκκλησίαν, απογραφόμενοι τους νηστεύοντας. Ώρα, βλέπε. Μη δια μικράν ειδονήν βρωμάτων, ζημιωθείς την απογραφήν του αγγέλου. Υπόδικον δε σε αυτόν λιποταξίου γραφής, το στρατολογείς αντικαταστήσεις. Σε δώσει λέει λιποτάχτη. Γιατί εσύ, ναι μεν, στρατολογήθεις να είσαι του Χριστού στρατιώτης, αλλά δεν εργάζεσαι σύμφωνα με τις εντολές οι οποίες υπάρχουν. Να λέγα για το λίγο χρόνο που έχω για να κλείσω την ώρα, ποιες είναι οι νηστείες που καλείται ο πιστός μέσα στο πλαίσιο του δυνατού και με την συνταγή του διακριτικού πνευματικού να νηστεύει. Πρώτον, είναι όλες οι Τετάρτες και οι Παρασκευές του χρόνου. 52 και 52. Πλην των δύο της διακαινησίμου εβδομάδος και της εβδομάδος μετά της Πεντηκοστής. Η διακαινήσιμος εβδομάς θεωρείται μία ημέρα, κυριώνυμος, Πάσχα. Γι' αυτό και υπάρχει και ειδικός κανόν, ο 64ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος επιτρέπει την Θείαν Κοινωνίαν καθημερινή κατά την ημέρα της ημέρας διακαινησίμου. Αυτό τούτο γίνεται και μετά την Πεντηκοστή, διότι το Πνεύμα του Άγιον είναι ισότιμον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε και τότε, όπως λέμε, απολυτές τις ημέρες εκείνες και μπορούμε και κρέας ακόμη να καταλύσουμε, χωρίς να είναι αμαρτία. Τώρα υπάρχει νηστεία, λύσης νηστείας και κατάλυσης νηστείας. Κατάλυση είναι αυτή που τρώμε από όλα. Λύση είναι αυτή που τρώμε ανάρτητα και νηστεία είναι όταν δεν τρώμε. Όχι φαγητό, νηστεία. Σύνθετος η λέξη, όχι φαγητό. Η Τετάρτη και η Παρασκευή, για αυτόν που μπορεί, νηστεύεται τελείως. Μέχρι τις 3 το απόγευμα.
Αυτός που πάει να δουλέψει, τι που θα θυλάς, ο άλλος δεν ξέρω που κάνει. Καθένας έχει ίδιον τρόπο. Το ίδιο καπέλο που πάει εμένα δεν πηγαίνει του άλλου. Ο κάθε ένας έχει και ειδικών τρόπων νηστείας. Κατά αναλογία της κράσεώς του, κατά αναλογία της εργασίας του, πρέπει να υπάρχει διάκριση και καθοδήγηση, επαναλαμβάνω, από διακριτικών πνευματικών. Όλες λοιπόν οι Τετάρτες οι Παρασκευές καταλύονται, νηστεύονται. Υπάρχουν ορισμένες Τετάρτες και Παρασκευές που μπορεί να συμπέσει των Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, όχι των 12, Πέτρου και Παύλου. Έχει κατάλληλη συνυχθείωση. Μπορεί να συμπέσει της Παναγίας μας, το 15 Αύγουστο, Τετάρτη ή Παρασκευή. Έχει κατάλληλη συνυχθείωση. Το 15 Αύγουστο, αν πες Τετάρτη και Παρασκευή, δεν έχει κατάλληλη κρέατος. Έχει κατάλληλη συνυχθείωση. Όπως και του Τιμίου Προδρόμου. Εκτός της αποτομής τιμίας κεφαλής. Στας ευρέστης, στο γενέθλιον. Έχει κατάλληλη συνυχθείωση. Επίσης έχουν ορισμένες Τετάρτες και Παρασκευές κατάλυση ελαίου και το βρίσκουμε αυτό στο ορολόγιο το μέγα που πρέπει να υπάρχει στο σπίτι μας αν είμαστε χριστιανοί και από εκεί βλέπουμε τις ημέρες που υπάρχουν δοξολογημένοι Άγιο, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Σπυρίδων, άλλοι Άγιοι και λέει κατάλυση ίνου και ελαίου. Προϋποτίθεται ότι έχει λειτουργία, προϋποτίθεται θα πας στην εκκλησία να λειτουργηθείς, να κοινωνήσεις και σου έχει κατάλυση ίνου και ελαίου. Οι άλλες είναι ή δυνατόν νηστεία τελεία. Έπειτα έχουμε τη μεγάλη λεγόμενη Τεσσαρακοστή, η οποία δεν είναι Τεσσαρακοστή, είναι Πέντηκοστή. Η μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει του Λαζάρου. Αυτές είναι 40 μέρες. Τις οποίες ενίστεψε ο Χριστός μας που διαβάζουμε στο τέταρτο του Ματθαίου και στο τέταρτο του Λουκά στο Σαραντάριον Όρος. Έπειτα αρχίζει της Μεγάλης Εβδομάδος ή της Εβδομάδος των Παθών. Η εβδομάδα λέγεται μεγάλη, όχι ότι είναι σε ώρες μεγαλύτερη, σε γεγονότα μεγαλύτερη. Εκτός αυτής, η οποία νηστεύεται χωρίς λάδι πριν Σαββάτου και Κυριακής, και πάλι λέγω οι εξαιρέσεις υπάρχουν. Έπειτα έχουμε του 40 ημέρου, από 14 του μηνός Νοεμβρίου του Αγίου Φιλίππου μέχρι τις 25 του μηνός. Αυτή την έχουν διορθώσει οι άνθρωποι όπως θέλουν. Άλλοι νηστεύουν μέχρι τις 21 του μηνός για να κοινωνήσουν των εισοδίων. Και αρχίζουν και τρώνε από εκεί και έπειτα μέχρι του Αγίου Σπυρίδωνος. Έπειτα αρχίζουν και νηστεύουν για να κοινωνήσουν πιο πέρα. Άλλοι τρώνε ψάρι όλες τις ημέρες, πλην Τετάρτης και Παρασκευής. Άλλοι τρώνε ψάρι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Την έχουν φτιάσει τα μέτρα τους οι άνθρωποι. Κανονικά από αυτά που διαβάζουμε βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει διάκριση. Ο άνθρωπος καλείται πάντοτε να προσέρχεται στην Θεία Κοινωνία και έχει ψάρι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Δεν έχει τις άλλες ημέρες. Όπως συμβαίνει και με την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία νηστεύεται κατά τον ίδιο τρόπο. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι, Παρασκευή, Τετάρτη όχι, Σάββατο, Κυριακή ψάρι. Έτσι είναι η συνταγή και της 15 Αυγούστου της νηστείας και της νηστείας του 40 ημέρου. Του 40 ημέρου η νηστεία γίνεται κατά κάποιον τρόπο με βάση την νηστεία του Μωσέως, ο οποίος ενίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες να πάρει τον Λόγο του Θεού επί λιθήνων πλακών και τον επήρε. Νηστεύουμε και εμείς τις 40 μέρες αυτές για να πάρουμε τον Λόγο του Θεού σε σαρκωμένον εκ της Παναγίας Παρθένου. Υπάρχει επίσης της 15ης Αυγούστου που είναι δύο νηστείες. Η μία είναι δια την μεταμόρφωση και η άλλη είναι δια την Θεοτόκον. Όμως ενωμένες και οι δύο μας κάνουν το 15 Αυγούστο. Διότι αρχίζουμε από την 1η του μηνός, 6 του μηνός έχει κατάλυση ηχθείως και έπειτα ξανά και τελειώνει στις 14 στην παραμονή. Είναι αυστηρά και αυτή η νηστεία όπως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Υπάρχει η νηστεία η σημερινή στην αποτομή της τιμίας κεφαλής του προδρόμου. Υπάρχει η νηστεία την παραμονή των φώτων για τα θεοφάνεια. Καθαριζόμαστε για να σκοθούμε πνευματικά αύριο να συναντηθούμε
με την Αγία Τριάδα και υπάρχει και η της 14ης Σεπτεμβρίου εις την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την ημέρα εκείνη αναμνησκόμεθα τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής και διαβάζονται και μάλιστα και Ευαγγέλια τα κείμενα της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή είναι η νηστεία από όλες τις εισόψεις. Η πιο σκληρή, επαναλαμβάνω, είναι της Τετάρτης και της Παρασκευής. Είναι επίσης και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της 15ης Αυγούστου. Ο άνθρωπος καλείται να μπει και αυτός μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να παλέψει μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών. Εμείς, χωρίς κανέναν οδηγό, με βάση την κοιλιά μας μόνο και τίποτα άλλο, εξακολουθούμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Βέβαια, τώρα λέγονται και μερικά αστεία επάνω σε αυτά. Όπως σας είπα γρηγορότερα, ότι ορισμένοι νηστεύουν Τετάρτη και την Παρασκευή και το έχουν τάξει, εφόσον υποχρεωμένοι να νηστεύουν. Αλλά υπάρχουν και κάτι άλλο ακόμη, δήθεν λογικά επιχειρήματα. Την Κυριακή, την εβδομάδα της Στυροφάγου, από τις Αποκραίω μέχρι τη Στυροφάγου, αυτή η εβδομάδα λέγεται όχι τελευταία Απόκραιο, η Απόκραιο έγινε, λέγεται εβδομάδα της Στυροφάγου. Και η Κυριακή η τελευταία που λέγεται παροιμήν, τελευταία Απόκραιο, που κάνουμε όλες τις τρέλες, λέγεται Τυροφάγου. Αλλά διότι ο Σατανάς δεν το συμφέρει για να μάθουμε εμείς τι γίνεται την ημέρα εκείνη, διότι είναι η έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου την ημέρα εκείνη, η πιο φρικτότερη ημέρα του κόσμου. Γι' αυτό την έχει φτιάξει με τα καρναβάλια και με τις βρωμιές τις δικές μας, να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Να περνάει αυτό το πράγμα απαρατήρητο. Την εβδομάδα εκείνη επιτρέπει μόνον ψάρι και γαλακτερά. Απαγορεύει το κρέας. Κάνει ακριβώς εκείνο που έκανε μέσα στην Εδέμ. Όλα του λέει δικά σας, αυτό όχι. Και εδώ τώρα το ίδιο λέει. Όλα δικά σας, βούτυρο, τυρί, γάλα, αυγό, ψάρι, βακαλάος, κρέας όχι. Και προσέξετε, αυτός που εξόρθεται την Κυριακή, εξώστη γιατί έφαγε από το ένα. Ώστε και εσύ που θα φας την ημέρα, την εβδομάδα εκείνη της Στυροφάγου κρέας, αμαρτάνεις όπως ο Αδάμ και η Εύα. Πού, θα μένουν, θα μένουν. Και έρχεται ο εξυπνάκιας τώρα και σου λέει, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, καημένε? Να τρώτε τα αυγά και να μην τρώτε την κότα που κάνει τα αυγά. Μας κοροϊδεύουν. Και μου συνέβη αυτό το... Η γυναίκα μου είναι εδώ. Μου συνέβη, ήμουνα στο ψυχικό. Και ήρθε η γιατρός φίλος μας και ήταν η εβδομάδα αυτή. Η γυναίκα μου από το κρεβάτι, δεν θυμάμαι τι είχε, είπε, δεν κρατάς το γιατρό Δημήτρη κάτι να φάτε? Του λέγω, λέγω εγώ, εάν φάει ο γιατρός από αυτό που θα φάω εγώ, να καθίσει να φάμε. Εάν δεν φάει ο γιατρός από αυτό που θα φάμε εγώ, φάω εγώ, δεν πρόκειται εγώ να ενδώσω να φτιάξω τίποτα άλλο στο γιατρό. Μα κορόιδο, μου λέει, είμαι, μου λέει, να φάω, μου λέει, τα αυγά και να μην φάω την κότα. Μου το είπε αυτό το πράγμα, γιατί ήταν Στυροφάγου τότε. Έπρεπε τώρα να τον διαφωτίσω. Και τον άφησα, πέρασε λίγη ώρα και του τη φέρνω από δίπλα. Δεν μου λες, ξέχασα, του λέω, γιατρέ, να σου πω. Αν πάρει λιγάκι μπρος, κυρά, μπορώ να πάρω, του λέω, μια κότα να φτιάξω λίγο ζωμόνωσα. Όχι και κότα, μου λέει, ρε Δημήτρη, αμέσως. Ας σκοθεί. Δηλαδή, τι πρέπει να πάρω? Ένα αδύνατο, ένα κοτοπουλάκι, να κάνεις μια αραιή σου πίτσα, κάτι για να μπορέσει σιγά σιγά να μπει. Ώστε υπάρχει, του λέω, γιατρέ, μεταξύ κότας και κοτοπούλου διάκριση? Βέβαια, μου λέει. Και δεν υπάρχει μεταξύ κότας και αυγού? Τότε τι κατάλαβε? Δεν είναι ο σκοπός ότι είναι η κότα άρρωστη και τρώω το αυγό και τρώω την κότα. Εάν φάω κότα και τη φτιάσω και με βουτυράκι και με πατατούλες και ψητούλα, φτάνουμε στις 2.500 θερμίδες. Το ξέρετε? Αν φας δύο αυγά θα βάλεις 90 και 90, 180 θερμίδες. Σκοπός είναι να βάλεις λιγότερα καύσιμα μέσα. Αυτός είναι ο λόγος. Τότε το κατάλαβε. Εκεί, μου λέει, το πας. Εκεί είναι, του λέω, το πάω εγώ. Εγώ απλώς σου το υποδεικνύω. Και σου λέγω και τα υπόλοιπα.
πώς τρώω τον ταραμά και δεν τρώω το ψάρι που τρώει τον ταραμά, που βγάζει τον ταραμά. Ή πώς τρώω το λάδι και δεν τρώω την, πώς τρώω την ελιά και δεν τρώω το λάδι που κάνει η ελιά. Αυτόν τον σκοπό έχουν και τα δύο. Εάν φάω ψωμί και ελιά θα έχω ξηροφάγη ψωμί και ελιά. Εάν φάω ελιά θα φάω πατάτες με λάδι, κουκιά με λάδι, φασόλια με λάδι, τούτο με λάδι, πράγματα δάματα. Και ξέρετε τι είπα να πει, μια φασολάδα καλή με λίγο λαδάκι μπόλικο, με κατοστάρι και καμιά φρατζόλα στραμπουλιστή, μουτζα να έχει ή τι τη θέλει την πριτζόλα. Άμα δεν κάνει καμιά νηστεία. Νηστεία είναι να φας ψωμί και ελιά. Φας ψωμί και ταραμά, να βάλει λίγο απάνω, να κάνει ένα σάντουιτ να το φας. Αυτό είναι ο λόγο. Να σου κόψει τι θερμίδε. Να σε κατεβάσει, να σε προσγειώσει. Γι' αυτό αφαιρεί το κρέα την καθαρά εβδομάδα, τη μεγάλη. Πώς τη λέμε εκεί, την τυροφάγω εβδομάδα, να προσγειώσει τον άνθρωπο, τον αφήνει με γαλακτερά, να τον προσγειώσει την καθαρά Δευτέρα στην νηστεία ομαλός. Είναι μυαλωμένη η μάνα αυτή που λέγεται Εκκλησία. Ας τη γυρίζουμε τα οπίστια εμείς. Για το καλό μας έχει νομοθετήσει και για το καλό μας φροντίζει. Αλλά εμείς αντάρτες και άμυαλοι κάνουμε αυτά που κάνουμε και γεμίσαμε στα σανατόρια και όλες τις νευρολογικές κλινικές και όλα τα διαφθορία. Διότι τα διαφθορία θέλετε να κλείσουνε, μία τριήμερο νηστεία. Πάνε όλα τα κρεβάτια. Θέλετε να σταματήσουν αυτοί που μοιχεύουν, πορνεύουν, μία τριήμερο νηστεία. Γκρεμιστήκαν όλα. Σβήσανε όλα. Όλα καταναλύσκονται τα καλύτερα κρέατα στα διαφθορία. Τρέφονται για να έχουν δυνάμει να αντεπεξέρχονται στην ακολασία του. Αυτή είναι η σόφρο νηστεία, η οποία δυστυχώς έχει απεμπολιστεί και από εμάς. Και θα το καταλάβουμε όταν πεθάνουμε, αλλά θα είναι αργά. Νόμιζα ότι επί ευκαιρία σήμερα, τιμήσερε και αυτού του μεγάλου νηστευτού, μας άφησε αυτό το μάθημα, μπορούσαν να λεχτούν και αυτά από το βράδυ. Ο Θεός βοηθός.